Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους συνδικαλιστές οδηγούς ταξί, την Uber και την Bit, έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο για τα ταξί που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα πραγματικά είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές, μάλλον κυρίως από την πλευρά των εταιριών που έχουν τις εφαρμογές ταξί. Την Uber, την πολυεθνική Uber και την Bit, πρώην Taxi Bit, πρώην ελληνική εταιρεία που πλέον ανήκει στον όμιλο της Daimler. Από την πλευρά τους, οι συνδικαλιστές ταξί, όπως αναφέρει και στο Insider ο κύριος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το νομοσχέδιο. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα τέλος στην ανομία και ότι ουσιαστικά προάγονται τα συμφέροντά τους. Το ρεπορτάζ λέει ότι ούτως ή άλλως οι διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν πολύ μεγάλο περιορισμό των δραστηριοτήτων των εταιριών βρίσκουν, όχι μόνο βρίσκουν σύμφωνο στους συνδικαλιστές, αλλά έχουν προέλθει σε κάποιο βαθμό και από τις δικές τους πιέσεις και ότι έχει γίνει και μια συμφωνία σε κάποιο βαθμό με την πολιτική ηγεσία σαν να προωθηθούν. Από την άλλη όμως έχουν απέναντι την πολυεθνική Uber και κυρίως την Bit. Το διαχωρίζω γιατί ούτως ή άλλως διεθνώς υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τι γίνεται με την Uber και κατά πόσο είναι νόμο και θα πρέπει να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, δεν έχουν άδεια οδηγού ταξί, να προσφέρουν τέτοιου είδους μεταφορές. Αυτό είναι μια παγκόσμια κουβέντα και από ό,τι φαίνεται οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο πολύ σε αυτό. Ούτε η Uber έχει μια τόσο μεγάλη βάση φίλων και συνδρομητών στην Ελλάδα. Όμως στην περίπτωση της Bit τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε αγαπήσανε μια εταιρεία που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό. Και αυτό και η διαφορά της με την Uber είναι ότι η Bit χρησιμοποιεί νόμιμα ταξί. Δεν χρησιμοποιεί άλλους οδηγούς. Είναι μια εταιρεία ουσιαστικά διαμεσολάβησης ανάμεσα στους πελάτες και στους οδηγούς. Και αυτό μας έλεγε στο Inside MCR και ο ιδρυτής της Bit, πρώην Taxi Bit, ο κύριος Νίκος Ντρανδάκης, ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να ρυθμίζεις την αγορά των νόμιμων ταξί. Ουσιαστικά αυτό που είναι το μεγάλο θέμα για τον κύριο Ντρανδάκη και ειδικά για την Bit είναι ότι ζητάει το νομοσχέδιο, προβλέπει το νομοσχέδιο μια τριετή σύμβαση ανάμεσα στους οδηγούς ταξί και την εταιρεία, το οποίο σημαίνει ότι η Bit δεν μπορεί να αλλάξει τους οδηγούς ταξί, δεν μπορεί να κρίνει τους οδηγούς ταξί. Ξέρουμε ότι το Bit έχει ένα σύστημα βαθμολόγησης των οδηγών με βάση το οποίο και ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον οδηγό που τον ενδιαφέρει, αλλά και η εταιρεία κρίνει με ποιους οδηγούς θα συνεργαστεί. Αυτό δεν θα προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο θα μετατρέψει την Bit από μια εταιρεία διαμεσολάβησης σε μια εταιρεία παροχής μεταφορών. Θα έχει στη δούλεψή της με κάποιο τρόπο που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πιο τους οδηγούς ταξί. Θα δεσμεύεται με αυτούς και ουσιαστικά θα αλλάξει πλήρως το μοντέλο της λειτουργίας. Σε αυτό έχει γίνει και ήδη μια προσπάθεια να μαζευτούν online υπογραφές για την αντιμετώπιση και προφανώς αυτό έχει και πολύ μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο, καθώς ο κλάδος των ταξί έχει πολύ μεγάλη αξία πολιτικά τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δημοκρατία.